Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί μαθητής απειλούσε να αυτοκτονήσει από το σχολείο, να πέσει το κενό. Ναι, πρόκειται λοιπόν για έναν μαθητή ο οποίος ανέβηκε πάνω στη σκεπή στο σχολείο του που φοιτούσε, προκειμένου να αυτοκτονήσει. Αν ο σύλλογος καθηγητών δεν άλλαξε την απόφαση, απόφαση δηλαδή που έλεγε ότι αποβάλλεται από το σχολείο λόγω συμπεριφοράς. Αναστάτωση, όπως καταλαβαίνουμε, μεγάλη προκλήθηκε. Ήταν μαθητής στο δεύτερο ΕΠΑΛ Κοζάνης. Προσπαθούσε φυσικά να μεταπίσει όλους τους καθηγητές και το Σύλλογο των Καθηγητών προκειμένου να αλλάξουν την απόφαση. Όλα έγιναν σήμερα στις 12 παρατέταρτο το πρωί, όταν ενημερώθηκε για την απόφαση ότι πρέπει να αλλάξει σχολείο. Στο σημείο λοιπόν έφτασαν άμεσα περιπολικά οχήματα της αστυνομίας και τελικά ύστραγε από παρέμβαση των καθηγητών, κατάφεραν ο μαθητής να κατέβει από τη στέγη. Μάλιστα, πάμε τώρα, γιατί στη φυλακή έχουμε 40χρονο για το βιασμό της φίλης και της συνδιαστάσεις της σύζυγου του. Ναι, μιλάμε για ένα άτομο το οποίο δεν είχε βιάσει ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις παρακαλώ γυναίκες, τις οποίες, δύο γυναίκες, τις οποίες αποδείχτηκε επί της ουσίας από την καταγγελία της πρώτης, η οποία ήταν και η τελευταία του σύντροφος. Τι είχε κάνει λοιπόν ο 40χρονος? Έφτασε στο αστυνομικό τμήμα καταγγελόμενος από τη σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία, καθώς την ξενοφόρτωνε. Ναι, και βιασμό. Η γυναίκα λοιπόν, όταν κατήγγειλε το πώς βιάστηκε και όλα τα συναφή, αποδείχτηκε ότι ο συγκεκριμένος άντρας ήταν ο ίδιος ο οποίος, παρά το γεγονός ότι διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις με την πρώην γυναίκα του, καθώς τη σύντροφό του δεν την είχε παντρευτεί που τον κατήγγειλε για τον βιασμό της, φτάσανε λοιπόν στα ίχνη της πρώην συζύγου του, η οποία κατήγγειλε ότι για περισσότερα από 7 χρόνια, εκτός από το ότι ξυλοφόρτωνε, τη βίαζε επανειλημμένα. Να σας πούμε ότι οδηγήθηκε στη φυλακή. Οδηγήθηκε στη φυλακή. Τι λέει ο ίδιος, ο ίδιος και ο δικηγόρος του, μέσω δικηγόρου του λένε... Θεωρεί ότι είναι μια τεράστια σκευωρία όλα αυτά. Μεταξύ των δύο γυναικών, για να το ευδικηθούν. Ακριβώς, Φίλιππε. Μάλιστα. Τώρα, απήγαγαν 20...